Διάβηρο Ρητσιώτη. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε? Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά τουλάχιστον. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που κάνετε να είναι η Επιτροπή στο να λειτουργεί στα πλαίσια αυτού του ψηφιακού διαλόγου με όλους τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ σημαντικό το ότι τόση Επιτροπή θα περάσει το επόμενο διάστημα από τη διαδικασία της συζήτησης με τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι αυτή η Επιτροπή είναι μια Επιτροπή που ενώνει ουσιαστικά τα δύο μέρη στα οποία συμμετέχουμε, και το Ευρωκοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων στο υψηλότερο επίπεδο και να υπάρχει καλύτερο συντονισμό στην διεθνή μας εκπροσώπηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για μας το 2021 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά από όλες τις απόψεις. Είναι μια χρονιά που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η οποία ήταν μια ευρωπαϊκή επανάσταση, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αποφασίσαμε εκείνη την περίοδο να αποκοπούμε από την καθημάς, όπως λέμε, Ανατολή και να κοιτάξουμε προς τη Δύση, ασπαζόμενοι αρχές και αξίες που διαμορφώθηκαν μετά από τις μεγάλες ευρωπαϊκές επαναστάσεις. Και είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή εθνική επανάσταση η οποία οδήγησε σε αυτό το ντόμινο των εθνικών επαναστάσεων σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Και βεβαίως είναι μια χρονιά στην οποία γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν πούμε ότι πριν 200 χρόνια αποφασίσαμε να κοιτάξουμε προς τη Δύση, πριν 40 χρόνια γίναμε αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του δυτικού κόσμου, έτσι όπως ήταν τότε, σήμερα του κόσμου, του κοινού κόσμου των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών, και έχουμε μπροστά μας να συζητήσουμε για το πού βλέπουμε μετά από αυτή τη 40χρονη παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από μια πολυκύμαντη σχέση η οποία έφτασε και στα όρια της οριστικής ρήξης πίσω το 2015, τι προσβλέπουμε από αυτή την Ευρώπη. Ξέρετε, για μας, εφόσον είναι και η μέρα σήμερα η επέτειος του θανάτου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκάθαρα αποτυπωμένο και το δικό του μήνυμα. Το δικό του μήνυμα ότι η χώρα μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου και ότι δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα και Ελλάδα χωρίς Ευρώπη. Έτσι περιέγραψε σε μία επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν ο ίδιος, αλλά νομίζω πλέον το αντελήφθησαν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και το είδαμε αυτό το μήνυμα διαχρονικά να χαρακτηρίζει την μεταξύ μας σχέση, τη σχέση δηλαδή της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα ξεχάσω ότι και άλλοι στη συνέχεια, όπως ο Jean-Claude Juncker, είπαν ακριβώς την ίδια φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή όταν διαχειρίστηκαν την κρίση του 2015. Σήμερα η Ευρώπη δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται μετά την πανδημία, δοκιμάζονται οι θεσμοί της, δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητά της, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του εμβολιασμού. Όμως, αν κοιτάξουμε όλη την προηγούμενη χρονιά, θα μπορέσουμε να πούμε ότι η Ευρώπη έκανε πολύ γενναία και σημαντικά βήματα. Έκανε το σημαντικό βήμα του ευρωπαϊκού εμβολιασμού. Δεν μπήκαμε οι χώρες σε έναν ανταγωνισμό ανάμεσά μας, ανάμεταξύ μας, για να αποκτήσουμε εμβόλια. Υπήρχε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο και χωρίς το ευρωπαϊκό σχέδιο είμαστε βέβαιοι ότι θα υπήρχε ένας τόσο μεγάλος ανταγωνισμός που μπορεί να μας οδηγούσε και σε διαλυτικές τάσεις. Παράλληλα, η Ευρώπη, πέρα από τον συντονισμό στα θέματα του εμβολιασμού, αντιμετώπισε τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης με ένα πολύ γενναίο πακέτο στήριξης. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι υπολείπεται αυτού των Ηνωμένων Πολιτειών και όντως υπολείπεται αριθμητικά. Όμως είναι ένα γενναίο πακέτο, πάρα πολύ γενναίο πακέτο, το οποίο ήρθε μετά από επώδυνες διαπραγματεύσεις και βεβαίως για πρώτη φορά καθιστά την ίδια την Ευρώπη ως φορέα δανεισμού για λογαριασμό των μελών της.
Δηλαδή αμοιβαιοποιείται το χρέος, κάτι το οποίο συμβαίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Εμείς, όπως ξέρετε, η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, έχει ήδη καταθέσει το δικό της σχέδιο για το Next Generation EU, για το δικό της Ταμείο Ανάκαμψης, και ελπίζουμε μέσα στις επόμενες μέρες να έχει και την οριστική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την πρώτη έγκριση που πήρε το πορτογαλικό πακέτο εχθές. Τώρα πάμε λίγο, αν θέλετε, στην ουσία της διάσκεψης και τι είναι αυτή η διάσκεψη. Η διάσκεψη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αγωνία και η διάθεση που εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις προηγούμενες εκλογές. Τι αποφασίσαμε στις προηγούμενες ευρωεκλογές? Σε ποσοστό άνω του 80-85% οι Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίσανε κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σε μία περίοδο στην οποία ξέρετε πολύ καλά ότι είχαν χρησιμοποιηθεί πολλαπλά μέσα για να αμφισβητηθεί η κοινή πορεία, το ευρωπαϊκό όραμα. Πολλές πλατφόρμες λαϊκισμού, είτε από τα δεξιά είτε από την αριστερά, προβάλλανε τις θέσεις τους στους Ευρωπαίους πολίτες. Υπήρχε και συμμετοχή και υπερατλαντικών παραγόντων σε αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι θέλανε ουσιαστικά να οδηγήσουν την Ευρώπη σε μια διάλυση. Η Ευρώπη άντεξε, 200 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν στη μεγαλύτερη συμμετοχή που είχαν ποτέ ευρωπαϊκές εκλογές υπέρ της εμβάθυνσης της Ευρώπης, και απέναντι σε αυτή την πρόκληση, μαζί με όλες τις θεσμικές αδυναμίες που αναδείχθηκαν από αυτές τις εκλογές, δηλαδή το δημοκρατικό έλλειμμα το οποίο φάνηκε χωρίς την επιλογή του Spitzenkandidat, δηλαδή του υποψηφίου για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προερχόμενο από το μεγαλύτερο κόμμα με τη μεγαλύτερη λαϊκή υποστήριξη, ο οποίος δεν ανέλαβε τελικά τα ενία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέθηκαν στο τραπέζι του διαλόγου και αποφασίστη να υπάρχει μια διάσκεψη η οποία θα αποφασίσει για όλα αυτά τα θεσμικά ζητήματα. Τα θεσμικά ζητήματα νομίζω μείναν πίσω και μπήκαν μπροστά οι πραγματικές αγωνίες, και αυτό ήταν το μεγάλο καλό του χρόνου της καθυστέρησης από την ημέρα που αποφασίστηκε να γίνει αυτή η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης μέχρι την ημέρα που τελικά ξεκινάει, που είναι στις 9 Μαΐου. Και αυτό γιατί αυτό που ανακαλύφθηκε όλη αυτή τη χρονιά της μεγάλης πίεσης είναι ότι έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Πολλά πράγματα να συζητήσουμε για το πού θέλουμε να πάει η Ευρώπη, για το ποιο είναι η Ευρώπη στον κόσμο, ποια είναι η Ευρώπη απέναντι στους πολίτες της, πώς στέκεται η Ευρώπη απέναντι στο κοινωνικό κράτος, απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις της ασφάλειας και της μετανάστευσης, πώς είναι το κράτος δικαίου στην Ευρώπη, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Εμείς, παραδείγματος χάρη, αυτή τη βδομάδα περάσαμε το περιοδικό έλεγχο και την παρουσίαση των δικών μας θέσεων για το κράτος δικαίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνόδευε την ελληνική συζήτηση ήταν εξαιρετικά θετική για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν αναλυθεί ιδιαίτερα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τον τελευταίο χρόνο στα πλαίσια της αντιμετώπισης της διαφθοράς και της καλής νομοθέτησης. Αλλά πώς στέκεται το κράτος δικαίου? Υπάρχουν δύο χώρες μέλη οι οποίες ακόμα εξετάζονται για την ποιότητα του σεβασμού του κράτους δικαίου, η Πολωνία και η Ουγγαρία, μέσα στα πλαίσια του άρθρου 7, μια συζήτηση η οποία ποτέ δεν καταλήγει. Υπάρχει αμφισβήτηση από πολύ μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων πολιτών για τα μέτρα για την πανδημία, τα οποία ελήφθησαν από διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και για τη δημοκρατική τους νομιμοποίηση και για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιδημιολογικές ανάγκες. Και βέβαια υπάρχει το θέμα της της διασποράς των ψευδών ειδήσεων ή της χρήσης των νέων μέσων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πολιτικά εργαλεία, και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οδηγήσουν τελικά να χαθεί ο δημοκρατικός έλεγχος, όπως είδαμε στην περίπτωση του Facebook ή του Twitter, που διαγράφει λογαριασμούς χωρίς να έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Υπάρχει το θέμα της ψηφιακής Ευρώπης. Η Ευρώπη ήταν πάντοτε ένας χώρος καινοτομίας.
Σήμερα φαίνεται ότι χάνουμε πάρα πολύ έδαφος σε σχέση με τις ανταγωνιστικές μεγάλες οικονομίες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχει σημασία να δούμε πώς θα επαναφέρουμε την καινοτομία στην Ευρώπη και θα γίνουμε πάλι πρωτοπόροι. Πέρα το θέμα του περιβάλλοντος κλιματικής αλλαγής, ίσως είναι το βασικό στοιχείο στο οποίο οι νέοι άνθρωποι απασχολούνται, ανησυχούν. Είναι το βασικό στοιχείο της πολιτικής που βλέπετε τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων ανθρώπων και υπάρχει και η πιο μεγάλη φιλοδοξία σε παγκόσμιο επίπεδο για μια πράσινη Ευρώπη, για μια Ευρώπη χωρίς υδρογονάνθρακες μέχρι το 2050. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η πρόκληση και ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να μπορέσουμε να φανούμε αντάξει αυτής της πρόκλησης. Και βέβαια υπάρχει το κοινό μας νόμισμα. Η ΟΝΕ, όπως πολλές φορές λέμε, είναι ένα βήμα, έχει γίνει το πρώτο βήμα, δεν έχει γίνει το επόμενο βήμα. Ίσως ένα δειλό πρώτο βήμα έγινε μέσα από την υιοθέτηση, αυτό που λέμε των own resources, δηλαδή των ιδίων πόρων για τη στήριξη του πακέτου ανάκαμψης, δηλαδή της εναρμόνισης φορολογικών πολιτικών, οι οποίες πηγαίνουν στον κοινό κορβανά, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η εμβάθυνση της ΟΝΕ και για μας που περάσαμε την κρίση είναι ακόμα πιο σημαντική να γίνει θεσμικά οριοθετημένη και βέβαια να υπάρχουν οι αντιστάσεις στο κοινό νόμισμα ώστε να μην κινδυνεύει το κοινό μας οικοδόμημα. Θέλω να σας πω απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά πώς εμείς σκοπεύουμε να ανταποκριθούμε. Γιατί ο δικός μας ρόλος είναι ο ρόλος του να συντονίσουμε την ελληνική παρουσία. Ο καθένας έχει την άποψή του, αυτή καταθέτει. Δεν νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε εθνική άποψη, εκτός αν κάτι τέτοιο φανεί μέσα στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου για ορισμένα θέματα και του κοινωνικού διαλόγου, αλλά πώς θα προχωρήσουμε στην οργάνωση αυτής της ιστορίας. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε στις 27 Μαΐου την ελληνική δραστηριότητα για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης μέσα από μια εκδήλωση, η οποία θα είναι εκδήλωση αφιερωμένη στα 40 χρόνια παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πετύχαμε στην Ευρώπη, πού αποτύχαμε και τι ζητάμε αύριο. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ένας κύκλος συζητήσεων σε όλη την περιφέρεια και στις 13 περιφέρειες της χώρας, ήδη βρισκόμαστε σε συνεργασία. Θα ξεκινήσει ένας κύκλος με όλα τα μεγάλα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Κυρίως ξεκινάμε με την Ακαδημία Αθηνών, η οποία μπαίνει και αυτή στον πολιτικό διάλογο, με όλους τους θεσμικούς φορείς και μη θεσμικούς φορείς της κοινωνίας. Ακόμα και η Εκκλησία της Ελλάδας έχει προσκληθεί να οργανώσει ειδικές εκδηλώσεις, να τοποθετηθεί πάνω στα θέματα της ταυτότητας της Ευρώπης και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται. Και βέβαια να επεκταθούμε όχι μόνο στην κοινωνία των πολιτών, αλλά να επεκταθούμε και στις νέες γενιές μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Γιατί οτιδήποτε συζητάμε σήμερα ουσιαστικά αφορά τις επόμενες γενιές, οι οποίες θα κληθούν να επιβιώσουν στις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν από αυτή τη διάσκεψη. Συγκροτούμε μία ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών και βεβαίως μία ακαδημαϊκή ομάδα υποστήριξης όλου του έργου, ένα advisory group, το οποίο θα χωριστεί στους διάφορους θεματικούς τομείς, τους οποίους σας είπα ήδη, για να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα αυτές τις εκδηλώσεις και τη συνολική ελληνική παρουσία. Ξέρετε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα πέσει στα πλαίσια του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αλλά και η Ολομέλεια θα έπρεπε να αφιερώσει αρκετό χρόνο στη συζήτηση αυτή. Ενδεχομένως και με δύο κύκλους συζητήσεων να δούμε τις πρώτες καταρχήν απόψεις και στη συνέχεια πηγαίνοντας προς το τέλος να ξανακάνουμε ένα κύκλο συζητήσεων να δούμε πού βρισκόμαστε απέναντι στα διλήμματα που έχουν τεθεί. Και υπάρχει και βεβαίως η συμμετοχή των υπόλοιπων Υπουργείων, τα οποία μπορούν να κάνουν και αυτά να οργανώσουν τις δικές τους εκδηλώσεις. Ξεκίνησε και λειτουργεί ήδη η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα, μέσα στην οποία, μέσα από κανόνες ευπρέπειας και βεβαίως ορθού λόγου, μπορούν να
αναρτηθούν και να προαναγγελθούν εκδηλώσεις ή να γίνουν αναρτήσεις οι οποίες να μπορούν να υπάρχουν, να δεχτούν την κριτική και την αλληλεπίδραση από άλλες πλευρές της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε μια τέτοιου είδους πλατφόρμα. Αντίστοιχη πλατφόρμα θα φτιάξουμε και εμείς και θα την παρουσιάσουμε στις 27 Μαΐου. Θα αρχίσει να λειτουργεί η δικιά μας για να έρχεται συμπληρωματικά σε σχέση με το έργο της Επιτροπής. Και βέβαια, κλείνοντας, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και η φυσική σας παρουσία, εσείς που είσαστε τα μέλη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, νομίζω ότι θα κληθείτε περισσότερο από τον κάθε οποιοδήποτε άλλο να τοποθετηθείτε, να εκφράσετε τις απόψεις σας και βέβαια να κινητοποιήσετε τους Έλληνες πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό το διάλογο. Πολλές φορές αυτά τα οποία συζητάμε στην Ευρώπη φαίνονται πολύ μακρινά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια καταλάβαμε ότι η Ευρώπη είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στις Βρυξέλλες επηρεάζουν πολύ περισσότερο τη δικιά μας ζωή, ακόμα και αποφάσεις που λαμβάνονται στην πλατεία Συντάγματος. Και έχει σημασία αυτό το μήνυμα να το στείλουμε. Για μένα είναι τιμή να αναλαμβάνω αυτό το ρόλο. Το κάνω μετά από την Προεδρία που είχαμε στο Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου για πρώτη φορά οργανώσαμε μια ψηφιακή Προεδρία. Με την εμπειρία λοιπόν που αποκτήσαμε, πιστεύω ότι με υβριδικά γεγονότα, αλλά και χρησιμοποιώντας σίγουρα τη νέα τεχνολογία, θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τον κύκλο των συνομιλητών και βέβαια να διεγείρουμε ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Θεωρώ ότι ο χώρος, ο φυσικός χώρος της Ελλάδας είναι στην Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη επαναστατική, σαν μια επαναστατική ιδέα, και επανέρχομαι πάλι στα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο οποίος την έγραψε ως την πλέον επαναστατική ιδέα, γιατί χώρες αποφασίζουν να θυσιάσουν μέρος της εθνικής τους κυριαρχίας προς την επίτευξη μιας γενικότερης και συνολικότερης λειτουργίας. Και αυτή η φιλόδοξη οικειοθελή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη αλλά και πάνω απ' όλα στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το οποίο οφείλουμε όχι μόνο να το διαφυλάξουμε αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε, πρέπει να το κάνουμε να φέρνει ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.